ότι το ζήτημα δεν είναι ο βιολογικός καθαρισμός. Είναι η άναρχη απόρριψη των λιμάτων από τα βιτιοφόρα. Όπου πρέπει να ελεγχθεί αυτό από την ασφάλεια, την αστυνομία, το λιμεναρχείο, τις κρατικές αρχές. Με την ΔΕΙΑΚ να είναι απούσα, το θέμα με την δυσοζμία στην περιοχή του βιολογικού πήρε πάνω του ο δήμαρχος της πόλης, σημειώνοντας ότι κανένα ζήτημα με τη λειτουργία του βιολογικού δεν υπάρχει. Ωστόσο, επέριψε ευθύνες σε άλλους, ενώ παραδέχτηκε δημόσια ότι οι βιτιοφόρα αδειάζουν σε χάνδακια στην περιοχή τα λίματά τους. Ο βιολογικός καθαρισμός του Δήμου Καλαμάτας είναι εξυγχρονισμένος. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Εδώ και κάποια χρόνια γίνεται αδρανοποίηση λιματολάσπης. Το πρόβλημα με το 40.000 τόνους λιματολάσπης που έχουν ενταφιαστεί στην περιοχή, έχουν ρηχθεί στην περιοχή και σε λάκους εδώ και 30 χρόνια, θα το αντιμετωπίσουμε με τη λειτουργία της Μόλακ. Έχουμε κάνει ήδη τα σχετικά έγγραφα, έχουν υποβληθεί σχετικές μελέτες και είμαστε στο τέλος. Υπάρχει ζήτημα με την απόρριψη στα κανάλια και τα καναλέτα λιμάτων. Αυτό είναι δουλειά άλλων κρατικών αρχών. Και θα δούμε πώς θα μπορέσουμε να συντονιστούμε ώστε να το αντιμετωπίσουμε. Όσον αφορά τώρα την έντονη δυσοσμία που εξακολουθεί στην περιοχή, με τους κατοίκους για χρόνια να ακούνε διάφορες λύσεις και αυτή παραπέμπεται στο μέλλον με άλλους αρμόδιους κρατικούς λειτουργούς να δείχνονται ως υπεύθυνοι για την κατάσταση αυτή. Υπάρχει όμως ζήτημα. Ναι, υπάρχει ζήτημα. Αυτό όμως δεν οφείλεται στο βιολογικό καθαρισμό, τον οποίο θα επισκεφθούμε την επόμενη εβδομάδα για να κάνετε και εσείς τις διαπιστώσεις σας. Υπάρχει ζήτημα διότι ρίχνονται φορτία στα κανάλια και τα καναλέτα του ΓΟΕΒ από μεταφορείς λιμάτων. Τα λίματα προέρχονται από ολόκληρη τη Μεσσηνία.